Καλησπέρα σας κύριε Λίβα, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γλώσσα και εξτρεμισμός, λοιπόν. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο λόγω της επικαιρότητας των ζητημάτων με τα οποία καταπιάνεστε, κύριε Λίβα. Δυστυχώς αυτά τα θέματα δεν έχουν σταματήσει ποτέ να είναι επίκαιρα. Υπό τη μορφή δοκιμίων, 11 δοκιμίων στο βιβλίο αυτό, αλλά αναπτύσσεται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που συναντάμε και σήμερα, τα οποία όμως υπήρχαν και στο παρελθόν, δηλαδή βλέπουμε και τη διαχρονικότητα ζητημάτων που, όπως λέτε, έχουμε από τα μεσονικά βασανιστήρια έως τη σύγχρονη ακροδεξιά, τη ρητορική του μίσους, τον εξτρεμισμό, ισλαμισμός, αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία. Ουσιαστικά στο βιβλίο προσπάθησα να παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα ωρεοποιεί, μεσαγωγικά εξηγεί, αιτιολογεί, δικαιολογεί όλα αυτά τα φαινόμενα βίας, εξτρεμισμού, περιθωριοποίησης, όλα αυτά τα συστήματα μίσους, τα οποία ουσιαστικά τα βλέπουμε συνέχεια στη ζωή μας, και να τα συνδέσω και με την καθημερινότητά μας και βεβαίως και με την ψυχική προδιάθεση του μέσου ανθρώπου. Γιατί ουσιαστικά, αν δεν γίνει μια προσπάθεια εσωτερική ο κάθε άνθρωπος να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο πολλές φορές είναι και ενστικτόδες, αυτό το οποίο πολλές φορές ξεπηδάει από μόνο του, από μέσα του, εννοείται ότι όλα αυτά βγαίνουν κάποια στιγμή στην επιφάνεια με πολύ, πολύ κακό τρόπο. Σίγουρα χρειάζονται βίκο αότα, κύριε Λίβα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, πρικισμένοι στο να εξωθούν τους ανθρώπους, να τους ακολουθήσουν αναπτύσσοντας τέτοιου είδους ρητορικές, εγείροντας πάθη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό που ίσως και εμείς να μην περιμέναμε, ας πούμε, μελετώντας φαινόμενα ή εσείς που τα έχετε παρατηρήσει. Κοιτάξτε, εδώ και αρκετά χρόνια από την εποχή της Χάννα Αρέντ έχουμε οι πολιτικοί επιστήμονες, οι κοινωνιολόγοι έχουν στρίψει περισσότερο το ενδιαφέρον τους, το φακό του ενδιαφέροντος τους στην άλλη πλευρά, όχι σε αυτούς οι οποίοι σχεδιάζουν και εξακολύουν και εξακοντίζουν αυτόν τον λόγο για να προκαλέσουν αυτά τα οποία θέλουν να προκαλέσουν, αλλά για αυτούς οι οποίοι τα υποδέχονται σε μια μορφή, αυτό που λέγει Χάννα Αρέντ, το κοινότοπο του κακού. Δηλαδή το κακό δεν είναι ο σατανάς, δεν είναι ο διάβολος, δεν έχει ουρά και κέρατα, είμαστε εμείς, είναι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος υπακούνται σε μια εξουσία, ουσιαστικά σβήνει την κριτική του σκέψη, την ακυρώνει και δέχεται τυφλά, γιατί αυτή είναι μια λέξη η οποία επανέρχεται συχνά. Το τυφλά, το φανατικά, είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά οι Ναζί, ο ναζιστικός λόγος. Άρα υποδέχονται τυφλά και εκτελούν τις εντολές οι οποίες πρέπει να εκτελέσουν. Άρα το ενδιαφέρον μας πρέπει να είναι και προς τα εκεί, όχι μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι από πάνω, τους ανθρώπους της εξουσίας, σχεδιάζουν ένα τέτοιο σύστημα εξόντωσης, υπερθωριοποίησης, ένα τέτοιο σύστημα μίσους, αλλά και αυτούς οι οποίοι το δέχονται και το εκτελούν τυφλά. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, οι φανατικοί που τρέχουν στους δρόμους του Κιγκάλι με τις ματσέτες στην γενοκτονία των Τούτσι, είναι και αυτοί οι οποίοι το έχουν σχεδιάσει. Και Τούμπαλιν δεν είναι μόνο οι Ναζί εγκληματίες στη διοίκηση, είναι και αυτοί οι οποίοι απλώς πατούν ένα κουμπί για να περάσει ένα τρένο να πάει στο Auschwitz. Ναι, είναι φοβερό πόσα τέτοια γεγονότα μετράει η ανθρωπότητα διαχρονικά, κύριε Λίβα. Κάποια από αυτά είναι νεότερα και τα θυμόμαστε καλύτερα, κάποια μας πάνε αιώνες πίσω, γιατί αναφέρεστε και στο μεσαίωνα, στην εποχή με τα βασανιστήρια, και αυτά νομιμοποιούνταν, έτσι, στο όνομα της θρησκείας, του πολιτικού ορθού. Αυτό μας και καταλαβαίνουμε ότι πολύ πιο εύκολα μια ομάδα ατόμων μπορεί να κατευθυνθεί παρά κάθε άτομο μεμονωμένα. Βεβαίως. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ουσιαστικά γίνεται, είναι η ακύρωση της κριτικής σκέψης. Είναι κάτι το οποίο το λέγανε πολύ συχνά και οι Ναζί στον λόγο τους. Αυτό είναι το ζητούμενο, η ακύρωση, το μούδιασμα της κριτικής σκέψης.
είναι αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς. Δεν είναι, ας πούμε, τόσο εύκολο όσο ακούγεται το να συγκροτηθεί μια τέτοια ομάδα, το να γίνει ένας τέτοιος μηχανισμός, ούτε βεβαίως και τόσο πάρα πολύ δύσκολο. Τόσο δύσκολο. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση, αλλά μην θεωρούμε ότι κάτι είναι και τόσο απλό να γίνει. Θέλει ένα σχεδιασμό, θέλει μια διαδικασία. Υπάρχουν στάδια διαδικασίας, υπάρχουν αυτά τα περίφημα 10 στάδια της γενοκτονίας. Ένα από αυτά είναι και η αποανθρωποποίηση, δηλαδή το να χαρακτηρίσεις τους αντιπάλους σου ή τον στόχο, την ομάδα στόχο ως κτίνη, ως ζώα, ως μικρόβια, ως ποντικούς, ώστε να είναι πολύ εύκολο, πολύ πιο εύκολο να τους εξοντώσεις. Υπάρχει μια διαδικασία που επαναλαμβάνει πολλά στάδια και στηρίζεται σε συγκεκριμένα ψυχολογικά, μπορεί να πει κανείς, κίνητρα ή ελαττήρια. Και από την άλλη, κύριε Λίβα, να λες στο κοινό σου ότι εσείς που θα εξολοθρεύσετε αυτά τα ποντίκια, αυτούς τους άπιστους, αυτά τα σκουλίκια, θα είστε οι ήρωες και οι μάρτυρες. Θα είστε οι ήρωες, θα είστε οι μάρτυρες και επίσης πάντοτε γίνεται μια προσπάθεια από πριν διαχείρισης της μνήμης. Δηλαδή, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να κατηγορηθείτε, δεν πρόκειται να απενεχοποίηση. Απενεχοποίηση. Είναι πολύ σημαντική η απενεχοποίηση και είναι πολύ σημαντική επίσης η παρουσίαση του δράστη ως θύματος. Δηλαδή, αυτό που λέγει πολύ συχνά και ο Χίμλερ το είχε πει και ο Γκέμπελς, εσείς είστε τα θύματα στους Γερμανούς, εσείς είστε αμυνόμενοι, Γερμανούς Ναζί βεβαίως, και εννοείται ότι πρέπει να πάρετε μέτρα, γιατί ο παγκόσμιος σημιτισμός, το παγκόσμιο σημιτικό κίνημα θα σας πνίξει, οι Εβραίοι θα σας πνίξουν, οι κομμουνιστές, οι Μπολσεβίκοι, κουλουπού. Άρα παρουσιάζεις ένα κόσμο γεμάτο εχθρούς, παρουσιάζεις τον εαυτό σου και την ομάδα σου ως αμυνόμενους, παρουσιάζεις, συνθέεις τον εαυτό σου και την ομάδα σου με ένα ένδοξο παρελθόν, το συνδέεις επίσης με ένα κακό παρόν και με ένα αβέβαιο μέλλον, και όλα αυτά βεβαίως μαζί με και με κάποιους άλλους παράγοντες, τον φθόνο εναντίον του δυνατού ή εναντίον του αντιπάλου, την απληστία, το φόβο, ο φόβος είναι εξαιρετικά σημαντικός, όλα αυτά μπορεί να πυροδοτήσουν μαζί με μια συνεχή έκθεση στο λόγο του μίσους ένα τέτοιο μηχανισμό εξόντωσης, περιθωριοποίησης, εκμετάλλευσης, εξόντωσης. Αν εμείς εδώ στη Δύση φοβόμαστε την άνοδο της ακροδεξιάς και όλων αυτών που κουβαλάει ακριβώς εξαιτίας του παρελθόντος, πιο ανατολικά μας υπάρχει μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το Ισλάμ, έτσι, είχαμε τα ζητήματα με τον ISIS, την Αλ-Κάιντα, τους τζιχαντιστές δηλαδή. Έχουμε αυτά που συμβαίνουν τώρα στη γειτονιά μας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Ναι. Έχουμε δηλαδή και από τη μια και από την άλλη πλευρά, με άλλα χαρακτηριστικά φυσικά, με διαφορετική ρητορική, σε βαθμό που και η Δύση κοιτάει περίεργα την Ανατολή και το αντίστροφο. Ναι. Εντάξει, θα έπρεπε και θα πρέπει να φύγουμε κάποια στιγμή από αυτό το δίπολο Ανατολή-Δύση και το άλλο δίπολο σε άλλο τομέα βέβαια και σε άλλο πεδίο, Βόρειας-Νότος. Τα δίπολα αυτά έχουν ανατραπεί. Στην πραγματικότητα η Ανατολή είναι μέρος της Δύσης, η Δύση είναι μέρος της Ανατολής και το ίδιο έχει γίνει και στη σχέση μεταξύ Βορρά και Νότου, δηλαδή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε μια Ανατολή εκτός της Δύσης. Έχουμε τεράστιες μειονότητες, πολύ μεγάλους πληθυσμούς μουσουλμάνων. Έχει μεταφερθεί η Ανατολή στη Δύση και η Δύση στην Ανατολή. Όπως και το ίδιο έχει γίνει με τον Βορρά και τον Νότο. Σε σχέση με αυτό που είπατε για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, τη βλέπουμε αυτή τη χρήση του λόγου συνεχώς. Βλέπουμε και από τη μεριά του Ισραήλ με την συνεχή χρήση της φράσης ανθρωποειδή κτίνη, το οποίο λέγεται συχνά από τον IDF, από τον Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά βεβαίως και με εκφράσεις όπως φράσεις όπως δεν υπάρχουν αθώοι στην Γάζα της Χαμάς, και βεβαίως από την άλλη μεριά με την Χαμάς, η οποία μέχρι πολύ πρόσφατα είχε στο καταστατικό της τη φράση «Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να εξοντωθούν». Δηλαδή φανταστείτε ένα καταστατικό μιας οργάνωσης η οποία είχε αναλάβει και κυβέρνηση και να έχει στο καταστατικό της αυτή τη φράση «Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να εξοντωθούν». Ευτυχώς βέβαια αυτή η φράση βγήκε από το καταστατικό του 2007, αλλά
η συμπεριφορά παραμένει. Ναι, στην πράξη όμως είδαμε δυστυχώς άλλα και τον τελευταίο καιρό. Και σε όλα αυτά βέβαια πάντα υπάρχει και ο πολύ μεγάλος αριθμός αθώων που βρίσκονται εμπλεγμένοι. Κάτι ιδιαίτερο όμως που αναφέρεται στο βιβλίο σας και θα ήθελα έτσι μια κουβέντα να μας πείτε, είναι γι' αυτό το ποδόσφαιρο στη Μέση Ανατολή ως μέσο πολιτικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης κρίσεων. Επειδή ακριβώς στις χώρες Μέσης Ανατολής υπάρχει καταπίεση στην πολιτική έκφραση, επειδή υπάρχει καταπίεση στον τρόπο της πολιτικής επικοινωνίας και της πολιτικής έκφρασης, μπορεί κανείς να δει και να παρατηρήσει τις πολιτικές εξελίξεις μέσα από, μπορεί να πει κανείς, δευτερογενείς ή μη πολιτικές εκφράσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς το πώς εκφράζονται πολιτικά μέσα από τα τραγούδια τους, μέσα από τη διασκέδασή τους και βεβαίως μέσα από το ποδόσφαιρο. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτό το οποίο το γράφω μέσα με την ένωση των Σύριων Χούλιγκαν όλων των ποδοσφαιρικών ομάδων, οι οποίοι ζήτησαν, έβγαλαν μια ανακοίνωση με την ελπίδα να τερματιστεί ο φίλος πόλεμος, λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει να χάνουμε στο ποδόσφαιρο και 6-1, αρκεί να μπορούμε πια να δούμε κάποια στιγμή ποδόσφαιρο ήσυχοι, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Όλοι οι Χούλιγκαν, είπατε. Ναι. Δηλαδή ακόμα και στο εμφύλιο πόλεμο τα φαινόμενα αυτά καταλαβαίνετε ότι οχριούν και πάβουν να έχουν σημασία. Πόσο πιο δυνατή είναι η πραγματικότητα από το από αυτό που μπορεί να συμβαίνει. Και είναι το ποδόσφαιρο είναι κατεξοχήν ένα πεδίο, θα λέγαμε, κύριε Λίβα, όπου αναπτύσσονται πάθη και ρητορικές. Βέβαια. Και επίσης από την άλλη μεριά είναι και ένα πεδίο στο το οποίο μπορεί να τύχει και τυχαίνει συνεχώς, και όχι μόνο βέβαια στην Μέση Ανατολή αλλά και στη Δύση, έντονης εκμετάλλευσης. Το βλέπουμε την προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας, αυτό που λέμε να πλύνει τις αμαρτίες της ή να γίνει κοινωνικά αποδεκτή μέσω του ποδοσφαίρου, μέσω της συγκέντρωσης μεγάλων αστέρων του ποδοσφαίρου. Το βλέπουμε στο Κατάρ, το βλέπουμε σε πολλές τέτοιες χώρες, το βλέπουμε στην Τουρκία με τον πρόεδρο Ερντογάν να στηρίζει ουσιαστικά την εικόνα του αρχικά πάνω στο γεγονός ότι ήταν παλιός ποδοσφαιριστής, λαϊκός άνθρωπος, άνθρωπος του λαού και ποδοσφαιριστής, έπαιζε και αρκετά καλά, όχι πια βέβαια, αλλά και μέσα την προσπάθειά του να βάλει χέρι στην τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και ουσιαστικά στηρίζουν την εικόνα αυτή του λαϊκού ηγέτη που θέλει να προβάλλει ο Ερντογάν. Αυτό είναι ίσως ένα πολύ πιο κοντινό μας και πρόσφατο τωρινό δηλαδή παράδειγμα ενός ανθρώπου με ρητορική μίσους. Δεν έχουμε ακούσει και όχι μόνο εμείς και εναντίον πιο και για μας και για τους Αρμένιους και τους Εβραίους και για τους για τη Δύση, για την Γερμανία, για την Ολλανδία, για επαγγελματικές ομάδες, την Αμερική, τους ομοφιλόφιλους, για τους πάντες, μην το συζητάμε. Δεν έχει αφήσει δηλαδή τίποτα που να μην το έχει κάνει φίλο και φτερό, δηλαδή αυτός και αν είναι προσωποποίηση. Αλλά στον Ερντογάν και στο ΑΚΕΠ ο λόγος του μίσους δεν είναι ένα απλώς δευτερεύον στοιχείο, είναι ένα δομικό στοιχείο όλου της ιδεολογίας τους, μπορεί να πει κανείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέμε ο χωρισμός του κόσμου σε εμείς και αυτοί. Δηλαδή μπολιάζει την ματιά των πολιτών με έναν τέτοιο τρόπο. Το να αντιμετωπίσουν τον κόσμο μέσα από έναν διεισμό, μέσα από ένα μανιχαϊκό διχασμό. Είμαστε εμείς και απέναντί μας είναι όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς και αυτοί. Το εμείς και αυτοί είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την ιδεολογική συγκρότηση των συστημάτων μίσους. Και από όλα αυτά καταλαβαίνουμε πραγματικά τη φοβερή δυναμική του λόγου, κύριε Λίβα. Ναι. Δηλαδή ακόμα και δηλαδή όταν έχουμε εδώ δυστυχώς δολοφονικές επιθέσεις στην Ευρώπη από διάφορο, μόνο η κραυγή αλάχ, αλάχ. Έτσι, δηλαδή ο λόγος, αυτή η εκφορά του λόγου, του βίαιου και του μηνύματος που μεταφέρει, καταλαβαίνουμε πραγματικά τη δυναμική. Προσπαθούμε να σκεφτούμε τη δυναμική της γλώσσας. Πολύ σωστά το θέλετε. Πραγματικά έτσι είναι. Ο λόγος δεν είναι απλώς τα λόγια, είναι
είναι ένα ολόκληρο περιβάλλον. Είναι τα σύμβολα, είναι οι κινήσεις, είναι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά σε παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη δράση και αντίδραση. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος λέει αυτή την κουβέντα, κατευθείαν εννοείται ότι είναι ένας κόσμος παραστάσεων που πηγαίνει μαζί του. Ναι, είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι ο λόγος δεν είναι κάτι το απλό, δεν είναι απλώς λόγια. Πόσο μάλλον πολύ περισσότερο στις μέρες μας, όπου έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε και την έντονη παρουσία της εικόνας παντού. Όλα αυτά είναι ένας λόγος που στηρίζει αυτήν την πολιτική της περιθωριοποίησης, της εξαφάνισης, της εξόντωσης και του μίσους. Σε μια εποχή πάλι ταυτόχρονα που θα έπρεπε, κύριε Λίβα, βλέποντας αυτό το πολύ άσχημο παρελθόν, και το πιο μακρινό και το πιο πρόσφατο, όλες αυτές οι εικόνες βίας, θανάτου, βασανισμών της ανθρωπότητας, να μας είχε κάνει λίγο να απαλύνουμε τις πληγές και τα πάθη μας να καταλαγιάσουν. Υπάρχει το εξής, υπάρχει το ότι αυτό το οποίο το αναφέρω στο βιβλίο, το να καθίσει κανείς να σκεφτεί είναι αρκετά δύσκολο. Να καταλάβει, γιατί όταν σκέφτεσαι καταλαβαίνεις και τις δικές σου αδυναμίες, καταλαβαίνεις πού έχεις κάνει εσύ λάθος, εσύ προσωπικά. Ναι. Προσωπικά και αργότερα εννοείται συγκεντρωτικά μαζί με άλλους ανθρώπους, σε μια κοινωνία, μια χώρα, ένα έθνος, κολουκού, μια πολιτική παράταξη. Το καλύτερο. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Ναι. Και αρκετά δύσκολο και πολύ ψυχοφθόρο. Είναι πολύ πιο εύκολο να καταφύγει κανείς σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε επαναμάγευση. Τι σημαίνει, δεν χρειάζεται κριτική σκέψη. Ναι. Βασικά όλα μαγικά λύνονται μέσα από την απόδοση μια συγκεκριμένη ευθύνη σε άλλους. Σε άλλους ανθρώπους, σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη εθνική θρησκευτική ομάδα ή, εν πάση περιπτώσει, κάπου που να ξέρεις ότι αυτός φταίει, αυτό φταίει και δεν φταίει σε τίποτα. Εμείς. Κύριε Λίβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσα και εξτρεμισμό στο βιβλίο σας. Αξίζει να το ψάξετε, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καλή συνέχεια. Καλά.